κύριο Νότι Μαριά, ευρωβουλευτή. Θα μιλήσουμε, συνομιλήσουμε. Ο κύριος Μαριάς μας έκανε την τιμή, είναι στην Κάλυμνο, για την ημέρα των Θεοφανίων. Και θα ξεκινήσουμε με αυτή την ημέρα, κύριε Μαριά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Χρόνια πολλά σε εσάς, στους φίλους τηλεθεατές μας. Το μήνυμα των ημερών είναι ξεκάθαρο, με τον αγιασμό των υδάτων. Τον καθαρμό των υδάτων, εγώ θα ευχόμουν να υπάρξει κάθαρση της χώρας από την Τρόικα και τους τουρκογλύφους δανειστές, και ταυτόχρονα, μια και είμαστε εδώ στην Κάλυμνο, πολύ κοντά στα Ήμια, να στείλουμε ένα μήνυμα αποφασιστικό στον Ερντογάν, ο οποίος συνεχίζει τις προκλήσεις και τις απειλές, και να του πούμε αυτό το οποίο έχουν πει οι προγονείς μας: Μολόν λαβέ. Πάντως, ένα είναι γεγονός ότι ο γείτονάς μας, όπως ακριβώς είπε, ο κ. Ερντογάν, μας προκαλεί συνεχώς. Με τις δηλώσεις του, τους Έλληνες τους πετάξαμε στη θάλασσα, θα τους ξαναπετάξουμε αν χρειαστεί, χωρίς η Ελλάδα να δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα, κύριε Μαριά. Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι μια χώρα επιθετική. Ο Ερντογάν το έχει πει ξεκάθαρα ότι θέλει να ανατρέψει τα ισχύοντα στην περιοχή, τη συνθήκη της Λοζάνης, και νομίζω ότι πρέπει εμείς να προετοιμαστούμε. Και η προετοιμασία μας πρέπει να είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 20.000 αλλοδαποί στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία απειλεί ο ίδιος ο Ερντογάν. Πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να επαναπροωθήσει όσους είναι να επαναπροωθηθούν, και οι υπόλοιποι να πάνε είτε με μετεγκατάσταση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στην υπηρετική Ελλάδα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να έχουμε μια προετοιμασία σε επίπεδο εθνικό. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο εθνικός διχασμός, αυτή η σύγκρουση των κομμάτων, τη στιγμή που υπάρχει η απειλή εξωτερική από πλευράς Ερντογάν. Επιπλέον, πρέπει να αναζητήσουμε συμμαχίες, διότι να μην έχουμε αυταπάτες, το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι δεν πρόκειται να ανακατευθούν. Εμείς λοιπόν οφείλουμε να ζητήσουμε να οικοδομήσουμε συγκεκριμένες συμμαχίες. Πριν από αρκετό καιρό είχα μιλήσει απευθείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον κύριο Μακρόν και του είχα πει κατά πόσο προτίθεται η Γαλλία να συνάψει ένα σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής σε περίπτωση που μας επιτεθεί η Τουρκία. Η απάντηση του Μακρόν ήταν θετική και νομίζω ήταν μια καλή πάσα προς την κυβέρνηση, προς το ελληνικό πολιτικό σύστημα, να αναζητήσει συγκεκριμένες συμμαχίες. Και φυσικά το πιο σημαντικό, να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, να μπορέσουμε να στηρίξουμε την αμυντική μας βιομηχανία που έχει διαλυθεί, να μπορέσουμε πραγματικά να στηρίξουμε τους ακρίτες μας, και αυτή είναι η άλλη πλευρά, η οικονομική. Δεν μπορεί να διαλύεις τα νησιά του Αιγαίου, να φεύγει ο κόσμος και να περιμένεις να υπάρξει πραγματική άμυνα στη χώρα μας. Και με τα Σκόπια θα έλεγα να μας κάνετε μια δήλωση, τι γίνεται? Στα Σκόπια είναι προκλητική η κατάσταση από πλευράς Σκοπίων. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι με τη νέα αναθεώρηση του Συντάγματος οι Σκοπιανοί δεν τήρησαν ούτε καν και τις ρήτρες της κατάπτυσης Συμφωνίας των Πρεσπών, διότι διατηρούν τον όρο Μακεδονία, όπως το λένε, και δεν τον αντικαθιστούν με τον όρο Βόρεια Μακεδονία στο άρθρο 36. Επίσης, όπως είχε συμφωνηθεί. Είχε συμφωνηθεί. Επίσης, το προήμιο αναφέρονται στην απόφαση της ΑΣΝΟΜ, δηλαδή την απόφαση της αντισαφασιστικής συνέλευσης του 44. Και τι λέει, προσέξτε, λέει το εξής: ότι δήθεν υπάρχει δικαίωμα αυτοδιάθεσης του δήθεν μακεδονικού έθνους. Ότι καταπιέζονται, λέει, δήθεν Μακεδόνες από Ελλάδα και Βουλγαρία. Αυτά τα αλυτρωτικά υπάρχουν μέσα. Επομένως, δεν μπορεί να έρθει καν για ψήφιση η Συμφωνία των Πρεσπών, αφού δεν τηρούν οι Σκοπιανοί τα συμφωνηθέντα. Επιπλέον, εάν το φέρει η κυβέρνηση, η θέση δικιά μας είναι ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για να ξεκαθαρίσει ο ελληνικός λαός τι θέλει. Αλλά έστω εάν το φέρει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να ψηφιστεί με 151, διότι γίνεται εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δίνουν χρήση της ελληνικής ΑΟΣ, δηλαδή οι Σκοπιανοί, οι οποίοι δεν έχουν στόλο, θα έχουν δικαίωμα να αλλιεύουν το υπεραλίευμα και στην περιοχή μας, εδώ στην Κάλυμνο. Και επειδή δεν έχουν στόλο, θα δώσουν franchise τη δουλειά στους Τούρκους να φτάνουν μέχρι εδώ απ' έξω να ψαρεύουν. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει αποδεκτό από τον ελληνικό λαό, πέραν το ότι δεν αποδεχόμαστε το ξεπούλημα της Μακεδονίας μας, της ιστορίας μας και της προκλήσης των Σκοπιανών? Να ολοκληρώσουμε, κύριε Μαριά, αυτή μας τη μικρή συνομιλία, ρωτώντας σας τι θα κάνετε εσείς στις επόμενες εκλογές.
Εμείς το κίνημά μας Ελλάδα ο άλλος δρόμος θα έχει αυτοτελή αυτόνομη παρουσία στις ευρωεκλογές. 26 Μαΐου γίνονται οι ευρωεκλογές. Το μήνυμα είναι απλό. Εμείς θέλουμε την Ευρώπη των εθνών και των πατρίδων. Την Ευρώπη η οποία οφείλει να σέβεται τις εθνικές παραδόσεις και την εθνική ταυτότητα των κρατών. Την Ευρώπη η οποία πρέπει να δείξει αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό και δεν μπορεί να μας μετατρέπει σε αποθήκη ψυχών. Την Ευρώπη που πρέπει να είναι κοινωνική και να μην είναι μια γερμανική Ευρώπη η οποία θέλει να επιβάλλει τα της Γερμανίας. Εάν αυτό το καταφέρουμε θα έχουμε μια διαφορετική Ευρώπη. Εμείς λοιπόν λέμε ότι οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες και η Ελλάδα θα εκλέξει 21 ευρωβουλευτές. Εμείς πρέπει να έχουμε την καλύτερη εθνική αντιπροσωπεία, την εθνική Ελλάδος, που σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας δεν πρέπει να μπουν στην κομματική διαμάχη, αλλά να διαλέξουν τους 21 πιο ικανούς και άξιους όλων των κομμάτων, για να έχουμε εκεί μια εθνική ομάδα να παλέψουμε. Και ένα τελευταίο, χωρίς να θέλω να καταχραστώ τον χρόνο σας, επειδή έρχεται η Μέρκελ 10 και 11 Ιανουαρίου. Το μήνυμα που πρέπει να απευθύνει σύσσωμη πολιτική ηγεσία είναι ξεκάθαρο. Να εξοφλήσει η Γερμανία τις οφειλές της προς την Ελλάδα. Να καταβάλει τις γερμανικές αποζημιώσεις, να εξοφλήσει το κατοχικό δάνειο, να πληρώσει τις αποζημιώσεις των συγγενών των θυμάτων, να εκτελέσει τη δικαστική απόφαση για το δίστομο και να επιστρέψει τους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα προς την κυρία Μέρκελ, συνολικά από τον ελληνικό πολιτικό κόσμο, και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα και από εμάς εδώ, από την Κάλινο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ.